Δεν έχω αντιληφθεί ποιον είναι ακριβώς το ζήτημα εδώ. Τι ακριβώς εννοεί ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν άνθρωποι λάτρεις των αυτοκινήτων που κάνουν μετατροπές πάνω στα αυτοκίνητά τους. Ναι. Οι οποίες απαγορεύονται ουσιαστικά οι πιο πολλές. Υπάρχει κάποια λίστα που θα πρέπει να τους λέει τι επιτρέπεται. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Είναι θέμα του τμήματος οδικών μεταφορών. Εάν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο πρέπει να περιέλθει σε δική μου γνώση, είμαι ευχαρίστως να το ακούσω, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τις λεπτομέρειες του κάθε θέματος που χειρίζεται το κάθε τμήμα. Αναμένουν προφανώς οι λέσχες των αυτοκινήτων πότε θα βγει αυτή η λίστα. Να σας πω, δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτό το θέμα, γιατί για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι τα πράγματα ίσως να μην είναι ακριβώς έτσι. Θα ζητήσω να ενημερωθώ για αυτό το ζήτημα. Το ίδιο και με τις άδειες πίστας. Με τις άδειες πίστας να πω το εξής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μελετάται και από το Υπουργείο μας, γιατί αφορά και άλλα Υπουργεία. Στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας. Αλλά θέλω να πω κάτι. Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και το πρόβλημα των νεκρών στην άσφαλτο δεν είναι πρόβλημα που θα λυθεί με την κατασκευή αυτών των πίστων ταχύτητας. Ίσως αυτές οι πίστες να δώσουν την ευχέρεια σε κάποιους νέους να εκτονώνονται σε ένα χώρο που θα είναι ασφαλής και για τους ίδιους αλλά και για τους άλλους. Αλλά το πρόβλημα της καλλιέργειας οδικής συνείδησης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και θα ήταν πολύ υπεραπλουστευμένη προσέγγιση εάν πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί όλους μας και είναι κάτι στο οποίο όσες προσπάθειες και αν κάνει το κράτος, πραγματικά σας λέω, όσες προσπάθειες και αν κάνει το κράτος, δεν μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα αν δεν πάρουμε όλη απόφαση ότι μας αφορά τον καθένα προσωπικά. Ωστόσο όμως αναμένουν, έχουν δει κάποιους αγμόδιους κλπ. Τροχιοδρομείται κάτι, δηλαδή θα μπορέσει ας πούμε να υπάρξει μια άδεια λειτουργίας μιας τέτοιας πίστας ή... Είναι θέμα που δεν αφορεί αποκλειστικά το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Είναι θέμα που αφορά και το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Πολεοδομίας. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο έχει φτάσει μέχρι σήμερα αυτό το ζήτημα, αλλά σας λέω, θα ήταν αφέλεια να πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα του θανατηφόρου δυστυχημάτων. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παύλο. Καλησπέρα σας. Καλή.